Αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει να παραπλανήσει. Ενώ υπογραμμίζει με ατέλειωτες βυζαντινολογίες ότι έχει ως πρώτη και βασική προτεραιότητα την καθολική πρόσβαση του λαού στην τεράστια πολιτιστική του κληρονομιά, στην πραγματικότητα εννοεί ότι αυτό που ενδιαφέρει, αυτό στο οποίο αποβλέπει, είναι η εμπορική εκμετάλλευση του πολιτισμού εν γέννη, σε άμεση πάντα σύνδεση με την τουριστική βιομηχανία. Για πιο ισχυρό πλέγμα προστασίας, διαφύλαξης και ανάδειξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς τολμάει να μιλάει, όταν τα μέτρα που προτείνονται όχι μόνο είναι λυπή και δεν θίγουν σε καμία περίπτωση απαιτήσεις και μεγάλα συμφέροντα, αλλά απουσιάζουν όλα εκείνα τα ουσιαστικά, μορφωτικά, παιδαγωγικά, αισθητικά και οικονομικά μέτρα που θα έκαναν κοινωνό του τεράστιου πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, τον ελληνικό λαό. Πού ακριβώς είναι η καλλιέργεια των απαιτούμενων κριτηρίων, ώστε να μπορεί κάποιος να ξεχωρίζει ανάμεσα στα πολιτιστικά προϊόντα και υποπροϊόντα, τα αισθητικά και τα κοινωνικά ωφέλιμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της κοινωνίας γενικότερα. Αλλά τι ρωτάμε, αφού πρόκειται για κοινή στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και όλων εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν από θέση αρχής, αλλά και στην πράξη, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας με όρους καπιταλιστικής οικονομίας. Για αυτήν πάνω απ' όλα είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και η ιδεολογική χειραγώγηση. Γι' αυτό και δεν σταμάτησε ποτέ να βάζει στο περιθώριο τον διαπαιδαγωγικό ρόλο του πολιτισμού και της τέχνης, ενώ ταυτόχρονα απαξίωνε και απαξιώνει τους δημιουργούς. Η πολιτική που εφαρμόζεται έχει ξεκάθαρα ως προτεραιότητα την πολιτική εκμετάλλευση του πολιτιστικού προϊόντος, όπως αναφέρεται και σε άλλα κυβερνητικά κείμενα, και συνδέεται άρρηκτα όχι μόνο με τον τουρισμό, αλλά και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και προπαντός η πράσινη οικονομία και η ψηφιακή μετάβαση. Συνέπεια της όλης αντίληψης είναι και η εγκατάλειψη αρχαιολογικών χώρων που δεν έχουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, το καθεστώς των συμβασιούχων εργαζομένων σε όλα τα πόστα του Υπουργείου, η παραχώρηση ενοικίαση της Ακρόπολης, του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, του Παναθηναϊκού Σταδίου και τόσων άλλων χώρων που έχουν γίνει σκηνικό για πάσης φύσεως lifestyle εμπορικές εκδηλώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσεται και το Προεδρικό Διάταγμα 85 που εξισώνει τα πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών, των οδείων, των σχολών χορού και του κινηματογράφου με το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα. Εμείς δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει ξεχάσει αυτά που βίωσε και βιώνει καθημερινά εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης. Μιλάω για τον καλλιτεχνικό κόσμο που τον αναγκάσατε να δουλεύει με όλο πιο σκληρούς και εντατικούς ρυθμούς, με όλο και χαμηλότερους μισθούς και να ζει με το άγχος της ανεργίας. Αυτός ο κόσμος που ο θυμός του έχει φουντώσει για την ακρίβεια, τη φτώχεια, τις διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, γιατί τώρα πεινάει και αυτός που εργάζεται, την ίδια στιγμή που οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν όλο ένα μεγαλύτερα κέρδη. Μιλάω για τον κόσμο που ανησυχεί βλέποντας τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, βλέποντας τα χιλιάδες παιδιά να σκοτώνονται, πόλεις, σχολεία, θέατρα να γκρεμίζονται με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, η οποία έστειλε και φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας αυτοί οι άνθρωποι και ούτε μπορείτε πια να τους κοροϊδεύετε. Κατάλαβαν ότι την τέχνη και τον πολιτισμό τον χρησιμοποιείτε ως βιτρίνα, ως ντεκόρ για business που θα φέρουν χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου. Και βεβαίως, τη στιγμή που οι δικές του τσέπες αδειάζουν διαρκώς και που τα σπίτια των μουσικών, των ηθοποιών, των τεχνικών όλο και πιο συχνά πληστηριάζονται. Μιλάω για αυτούς που αγανακτούν όταν τους λένε ότι την τέχνη τους τη θέλουν για να κάνουν πολιτιστική διπλωματία με τους φωνιάδες των λαών, ενώ η τέχνη μπορεί και πρέπει να γίνει φωνή αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς.
Ποτέ οι καλλιτέχνες δεν γνώρισαν στήριξη και αναγνώριση από όσους κυβέρνησαν εδώ μέσα, γι' αυτό και είναι στους αγώνες, στον δρόμο, στις διαδηλώσεις και στις απεργίες. Το ΙΠΟ φέρνει αυτό το νομοσχέδιο προσπαθώντας ματέως να απαντήσει στο δίκαιο αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για στήριξη σε μια περίοδο που εξαιτίας της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται σε δεινή θέση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί με ένα θολό πλαίσιο αμφίβολης αποτελεσματικότητας να δώσει τάχα μια οικονομική ανάσα, ανοίγοντας βέβαια δρόμους επικίνδυνους και προβληματικούς. Είναι φανερό ότι το ΙΠΟ επιχειρεί να ζεστάνει τις σχέσεις της κυβέρνησης με τους καλλιτέχνες, με τους πολλούς καλλιτέχνες έχει ένα πρόβλημα, δεν είναι πολύ καλές οι σχέσεις, με μια μειοψηφία καλλιτεχνών τα πάει πάρα πολύ καλά και τη στηρίζει και τη φροντίζει και έχει θερμότατες σχέσεις. Όλο το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται για τον πολιτισμό με τα πάρα πολύ δύσκολα. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την ανάγκη στήριξη των καλλιτεχνών, μόνο που πλέον δεν μπορεί να παραπλανήσει κανένα. Έχει δώσει δείγμα γραφής, ποτέ δεν ήταν μαζί τους, πάντα ήταν απέναντι. Κάπως έτσι, απέναντι δηλαδή, είναι και στο ελληνόφωνο τραγούδι. Το θέλουν απαραίτητο συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος που θα πουλιέται στα σημεία συγκέντρωσης του τουριστικού ενδιαφέροντος. Είναι προφανές ότι σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας η προώθηση του ελληνικού τραγουδιού θα κινείται στο πλαίσιο του εμπορικού, του έργου δηλαδή που θα πουλάει και όχι του έργου που μπορεί πραγματικά να αναδείξει την πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, μέσα από το νομοσχέδιο διαμορφώνεται το πλαίσιο για οικονομικές συναλλαγές και χρηματοδότηση στους μεγάλους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για δωράκια κίνητρα, όπως χαρακτηρίζονται, τα οποία γνωρίζοντας και τις διασυνδέσεις που έτσι και αλλιώς υπάρχουν, θα ενισχύσουν την ήδη μεγάλη εξάρτηση των ΜΜΕ από την αστική εξουσία. Εμείς παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των καλλιτεχνών για άμεσα μέτρα στήριξης. Τα όσα προτείνει το νομοσχέδιο δεν απαντούν στα σοβαρά αυτά προβλήματα και δεν μπορούν να ανασκευάσουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Να μην ελπίζει όμως η κυβέρνηση ότι θα αμβληθεί ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της. Για το ΚΚΕ το ζητούμενο είναι η στήριξη και η ενίσχυση της ελληνικής μουσικής, η πλατιά καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την τέχνη, για τα οποία η πολιτεία έχει ευθύνη και πρέπει να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ενισχύεται ο καλλιτέχνης που δημιουργεί στην Ελλάδα και να έχει τα κίνητρα και τη στήριξη που χρειάζεται. Το κόμμα μας έχει επισημάνει το στόχο της κυβέρνησης να υλοποιήσει με καλύτερους όρους και πιο αποτελεσματικά τη βασική αντίληψή της για την πολιτιστική κληρονομιά ως εξαγώγημου προϊόντος για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της χώρας ώστε να εισπράξει υπεραξία στο διεθνές επίπεδο και να επιτευχθεί η σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομική ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τελειώνω, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ για εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Λειτουργία όλων των οργανισμών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και για παραπάνω εμπόδια στην πρόσβαση, την κατανόηση και την επαφή του λαού με την πολιτιστική του κληρονομιά. Ευχαριστώ πολύ.